Σήμερα έχω κοντά μου τον πρώτο πολίτη του Δήμου Κεσαριανής, τον Δήμαρχο της πόλης, τον Ηλία το Σταμέλο. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Εδώ στο Alert TV. Λίγα λόγια είπα για την πόλη σου, η οποία είναι και η αγαπημένη δική μου, γιατί είμαστε και έτσι όμορφοι Δήμοι. Συγχωριανοί είμαστε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε σειρά εκπομπών για την ιστορία της πόλης, όχι μόνο μία, για να μιλήσουμε. Επίσης είναι ιδιαίτερη χαρά μου που έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κομματική ταυτότητα και δεν τρέπεται να το πει. Γιατί ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή τώρα όπου όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι είναι ανεξάρτητοι. Έτσι πρέπει να είναι. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες υποψηφιότητες ώστε ο κόσμος να επιλέξει τους καλύτερους. Όμως, όταν έχεις μια ταυτότητα και μάλιστα προέρχεσαι από μια περιοχή ιστορική σαν τη δική σας, πραγματικά είναι πολύ τιμητικό να το λες και να το φωνάζεις. Κοιτάξτε. Έτσι λοιπόν, είσαι ένας από τους πέντε δημάρχους που κουμπίζουν σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω. Όλοι έχουν ταυτότητα. Είτε έχουν κομματική ένταξη και στην περιοχή τη δικιά μας, όλοι έχουν ταυτότητα, ανεξάρτητα από όσο αυτό παρουσιάζονται, είτε από την πολιτική τους, αυτά που υποστηρίζουν έχουν πολιτική ταυτότητα. Κατά τη γνώμη μου, ο Δήμαρχος πρέπει να έχει ταυτότητα, να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν οι πολίτες και ταυτόχρονα, σαν Δήμαρχος, δεν πρέπει να ξεχωρίζει με βάση ταυτότητα. Να ξεχωρίζει τους πολίτες με βάση τι ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες μιας πόλης, και εγώ έτσι πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια, σαν πολίτες που έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανάγκες. Είσαι δήμαρχος σε μια περιοχή όπου, αν μη τι άλλο, το κουκουέ κυριαρχεί. Εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή. Εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιον προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία να έχει γίνει δήμαρχος στην περιοχή. Κάνω λάθος? Έγινε κανείς, καμία εξαίρεση είχαμε? Νέα Δημοκρατία όχι, αλλά είχαμε από το ΣΥΡΙΖΑ 8, είχαμε αρκετά χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το είχαμε τον Μπαρτζόκαλες. Ναι, και είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Καμπάκα. Τον προηγούμενο δήμαρχο που αντικατέστησε εσύ, Πόπο, που μου είπε τώρα τον κύριο Καμπάκα, μου ανέφερε. Τι θρίλερ ήταν αυτό, δημαρχέ μου, το 2014. Να πω ότι αρχικά για μία ψήφο εσύ έμεινε εκτός δεύτερου γύρου. Πήγε στο εκλογοδικείο, τελικά για μία ψήφο μπήκε στον δεύτερο γύρο και για μία ψήφο κέρδισε εκλογές. Όχι, όχι, για πολλές ψήφους κέρδισε εκλογές. Εκεί, ξέρετε τώρα που μπερδεύτηκα με το 1-1. Όμως να πω ότι εκεί πέρα είχαμε και μεγάλη εποχή. Ίσως ο κόσμος κουράστηκε από τις εκλογικές διαδικασίες. Εντάξει, ήταν λογικό γιατί ήταν δεύτερες εκλογές. Δεν ήταν μεταξύ δύο υποψηφίων. Ήταν έξω από το εκλογικό κλίμα των ευρωεκλογών που είχαν γίνει τον Ιούνιο και γι' αυτό η συμμετοχή είναι λογικό ότι θα ήταν μικρότερη έτσι κι αλλιώς. Ήταν αναμενόμενο ότι για ένα ψήφο θα κάναμε ένσταση. Η δικαστική απόφαση δεν είναι ότι για ένα μπήκαμε. Η δικαστική απόφαση βρήκε δύο ψήφους που ήταν ατράνταχτες η εγκυρότητά της. Αφού λοιπόν με βάση αυτό έκρινε, είπε δεν χρειάζεται να κρίνω και τις υπόλοιπες, οπότε προχωράμε. Α, έτσι έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι πήγατε στο δεύτερο γύρο, που εκεί σάρωσες, ας πούμε, και κέρδισες εκλογές. Μάλιστα, για κάποιο διάστημα ο προηγούμενος δήμαρχος έμεινε στο δημαρχιακό θόκο, έτσι. Ήταν μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα και να γίνει ορκομοσία. Έμεινα από τον 1 Σεπτεμβρίου του 2014 έως τις 5 Γενάρη του 2015 που ορκίστηκα εγώ. Το φαντάζομαι τώρα έτσι τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είπα και στην αρχή, δήμαρχε Ηλία Σταμέλε, ότι το σκοπευτήριο έτσι, είναι σημείο αναφοράς στην Κεσαριανή. Μάλιστα έγιναν πολλοί αγώνες ώστε να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Εντάξει, επί Μακρύ μάλιστα, ενός συμβόλου της περιοχής, ο Δήμαρχος ο Μακρύς έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη θέση αυτή και βεβαίως αγαπήθηκε πάρα πολύ τον κόσμο. Τον έβγαζε από την πρώτη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τον ίδιο χώρο το δικό σας. Πάλεψε λοιπόν πολύ ο Μακρύς και εσείς έτσι οι επόμενοι για να το σκοπευτήριο να μείνει στην Κεσαριανή. Θέλω να σας πω το εξής. Τώρα με το υπερταμείο, όπου ένα σωρό μουσεία, ένα σωρό πολιτιστικούς χώρους, ένα σωρό ιστορικούς χώρους τους έχουν εντάξει εκεί, εσείς την γλιτώσατε νομίζω, έτσι? Δεν έχετε κανένα τέτοιο πρόβλημα? Επιτρέψτε μου να πω για το σκοπευτήριο, γιατί αξίζει τον κόπο. Βεβαίως, αξίζει μόνο, αξίζει. Πρώτα απ' όλα έχουν εκτελεστεί μέχρι το 1944 που και μέχρι την απελευθέρωση πάνω από 750 αγωνιστές. Απλά με τη μία εγώ είπα ότι εκτελέσαν 200. Από την, όλη την Ελλάδα. Κορυφαία στιγμή ήταν η εκτέλεση των 200 αγωνιστών, ήταν μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες εκτελέσεις την ίδια στιγμή στο χώρο αυτό, που δεν ήταν μόνο Κεσαριανιώτης, ήταν και Κεσαριανιώτης, αλλά ήταν στελέχη του ΚΚΕ που κρατιώσαν από την δικτατορία του Μεταξά και παραδόθηκαν στους Γερμανούς και τους είχαν στις φυλακές οι Γερμανοί και τους εκτέλεσαν σαν αντίπεινα αυτής της μάχης. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Το 1983 ο Παναγιώτης ο Μακρύς, σαν δήμαρχος Κεσαριανής, μαζί με το λαό με κινητοποιήσεις, μπήκανε επικεφαλής σε ένα αγώνα
να μπορούν να τιμάνε καταρχήν τους, τους νεκρούς, να περιέλθει ο χώρος αυτός στην δικαιοδοσία του Δήμου και ταυτόχρονα να φτιαχτούν σχολεία και τα λοιπά με αγώνες. Είναι ευτυχή συγκυρία που οι αγώνες συνεχίστηκαν και με τους άλλους δημάρχους. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω την προσφορά κανενός. Είναι όχι μόνο ευτυχή συγκυρία ότι το 2016 με παρέμβαση πρωτοβουλία δικιά μας προς την κυβέρνηση έγινε η τροπολογία με την οποία παραχωρήθηκε για 40 χρόνια στο Δήμο και ταυτόχρονα το 2017 μετά από έναν αγώνα ενός χρόνου η σκοπευτική εγκατέλειψε και το τελευταίο κομμάτι που είχε τα γραφεία της που μόλις εμείς λέμε με την παρουσία της στο χώρο. Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε, έχει βγει μειοδότης ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο για να μελετήσει για την παραπέρα αξιοποίηση του χώρου, στο οποίο χώρο λειτουργεί το Μουσείο της Αμικής Εθνικής Αντίστασης από το 2016 και από το οποίο έχουν περάσει πάνω από 35.000 κόσμος, επισκέπτες, κυρίως μαθητές, που βλέπουν ζωντανά την ιστορία και του σκοπευτήριου της πόλης, αλλά και συνολικά της αντίστασης. Οι αντίπαλοι σας στις επερχόμενες εκλογές της 26 Μαΐου έχουν την ίδια αντίληψη για το χώρο με εσάς. Το λέω γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου, ότι κάποιοι εκεί αντίπαλοι σας έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Τι να σας πω τώρα. Σήμερα εκνευρίστηκα ιδιαίτερα το πρωί, γιατί μου ήρθε στα χέρια μου από μια ανοιχτή εκδήλωση που έκανε συνεργασία πολιτών την Κυριακή το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Ήταν ανοιχτή και από έναν δημοσιογράφο μου ήρθε στα χέρια μου μια τοποθέτηση του κυρίου Χαρονίτη, ο οποίος είναι πρόεδρος ΣΟΣΚ, που λέει το εξής. Όλοι οι Δήμοι, το διαβάζω αυτό λέξη γιατί έχει την αξία του να το ξέρουν. Όλοι οι Δήμοι έχουν χώρους για να κτιστούν σχολεία. Εδώ στη Κεσαριανή έχετε ένα πολύ μεγάλο χώρο που είναι 700 στρέμματα. Απίστευτο. Ιστορικών μεν, καλός ή κακός, έχει συνδεθεί με την ιστορία αυτής της χώρας. Τι εννοεί καλός ή κακός, δεν το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας καλός τρόπος για την ανάπτυξή του. Εδώ είναι πεδίο Δόξης Λαμπρό για την επόμενη δημοτική αρχή και απευθύνεται στην κυρία Παραγιού. Να μπορέσει να κυνηγήσει αυτό το οικόπεδο. Κύριε Παναγιώτη, υποψία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή στην υποψία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζει. Πάτε με το καλό, βγες. Έρχεται σε μια εκδήλωση. Πάρ' το οικόπεδο. Έρχεται σε μια εκδήλωση συνεργασίας πολιτών. Δεν γνωρίζει την ιστορικότητα του χώρου. Δεν γνωρίζει τους αγώνες. Το λέει οικόπεδο και ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και απευθύνεται στην κυρία Παραγιού και η κυρία Παραγιού δεν σηκώνεται πάνω και να πει: Κύριε, έχετε λάθος. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο χώρος αυτός είναι ιερός, θα μείνει ιερός, θα μείνει χώρος αξιοποιήσιμος τόσο για την ιστορικότητά του, αλλά και σαν πάρκο. Γιατί είναι και πάρκο ταυτόχρονα που το χαίρονται οι κάτοικοι. Αξιοποιηθεί και μεγάλο πάρκο. Γιατί. Το λέω γιατί πραγματικά μας βάζει σε σκέψεις και φυσικά το καταγγέλνουμε αυτό ότι είναι απαράδεκτη σαν δήλωση και είναι και η στάση επίσης δεν είναι σωστή που δεν αντέδρασαν εκείνη τη στιγμή και να πούνε όχι δεν είναι έτσι. Στην ουσία αποδέχτηκαν μια τέτοια προοπτική. Εντάξει τώρα παίζουν και με την τύχη τους γιατί ξέρετε ότι η ευαισθησία των κατοίκων της περιοχής για το σκοπευτήριο είναι μεγάλη και λογικό είναι. Είναι ένας χώρος ιστορικής μνήμης, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και αν με τι άλλο έτσι πρέπει να παραμείνει. Δήμαρχε, από το σκοπευτήριο να πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εσύ ούτε λίγο ούτε πολύ επέλεξες από την πρώτη μέρα που εξελέγεις την αντιπολίτευση σε κάθε μορφή εξουσία, ειδικά στην κυβέρνηση. Και το λέω γιατί οι περισσότεροι δήμαρχοι κοιτάνε να τα έχουν καλά με τους περιφερειάρχες για να παίρνουν χρήματα, να τα έχουν καλά με τους υπουργούς για να τους δίνουν επιχορηγήσεις. Εσύ δεν έκανες κάτι τέτοιο. Εσύ έτοιμος από την αρχή, πιστός στις αρχές και στις αξίες που πρεσβεύεις, είπες όχι, εγώ θα σας κάνω αντιπολίτευση. Και τους πήγαινες κόντρα σε όλα. Αυτό ήταν το σύνθημα. Ήσουν μπροστά σε ένα σωρό κίνηση που είναι. Εμείς, κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή και, θέλω να πω, και προεκλογικά, προεκλογικά είχαμε πει στο λαό ότι οι Δήμοι, παρά το γεγονός ότι με τους νόμους του Καλλικράτη αλλά και τον Κλεισθένη τώρα τους στέλνουν το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας και να εκτελεί αυτές τις αποφάσεις, είχαμε πει ότι εμείς στην εξουσία του Δήμου θα είμαστε αντιπολίτευση σε ό,τι αντιλαϊκό παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα στηρίξουμε το λαό γιατί στους Δήμους κατοικούν λαϊκά στρώματα. Η πλειοψηφία του λαού στους Δήμους είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που είναι άνεργοι, που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, που είναι χαμηλόμισθοι κτλ. Και εμείς λέμε ότι εμείς θα πάρουμε θέση. Δεν θα πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Θα τους στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και αν δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Θα τους στηρίξουμε, θα πάρουμε θέση, θα βγούμε μπροστά. Αυτό κάναμε και βέβαια διεκδικήσαμε ό,τι έχει ανάγκη ο λαός.
Ξεκινώντας από την αντίληψη ότι το 90% των φόρων σήμερα που εισπράττει το κράτος είναι φόροι που προέρχονται από το λαό, είτε με άμεσους ή έμεσους φόρους. Άρα λοιπόν δικαιούται ο λαός και της πόλης μας, όλων των πόλεων, να πάρει για τις ανάγκες του χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πέτυχαν αρκετά πάντως. Παρότι κόντρα φτιάξανε τα σχολεία για παράδειγμα, που είχαν φτιαχτούν χρόνια ατελείωτα εκεί, φτιάξανε τα γήπεδα. Μισό λεπτάκι κύριε Δήμαρχε. Θοδωρή, δώσ' μου λίγο το βίντεο με τα έργα και τις ημέρες του Δημάρχου Ηλία Σταμέλου στην Κεσαριανή για να δει και ο κόσμος τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δώσ' το. Λοιπόν, Δήμαρχε, πριν σχολιάσουμε το βίντεο μου, τα έργα σου, γελάω ακόμα γιατί τη μουσική την έβαλε μοντέρ μας. Λοιπόν, μου λέει: εντάξει, εδώ θα ταιριάζει καλύτερα, λέει, για το συγκεκριμένο Δήμο, ένα το χελιδόνι. Τι άνοιξε ακριβώς. Κοιτάξτε, η μουσική, όλες οι μουσικές έχουν την αξία τους. Βεβαίως, κάποιες έχουν συνδεθεί με την ιστορία της. Έτσι, γι' αυτό μου το είπε. Ναι. Και σωστά. Έβαλε, ξέρετε, ένα ήχο δυνατό, έτσι ώστε να τονίζει τα έργα που γίνανε. Αρκετά πράγματα για μια πενταετία περίπου. 4 χρόνια εσύ ήσουν δήμαρχος. Αρκετά. Και βέβαια, φαντάζομαι ότι υπάρχει όραμα και για τη συνέχεια. Γιατί είσαι και πάλι υποψήφιος. Ναι, βέβαια. Κάποια έργα έχουν ολοκληρωθεί, κάποια είναι σε εξέλιξη, όπως η αποχέτευση που δείξατε και τα λοιπά, γιατί ναι, ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποια είναι στη φάση των διαγωνισμών, γιατί ξέρετε και θέλω να ξέρουν και οι ακροατές ότι σήμερα δεν υπάρχει μεγάλο έργο που να είναι προεκλογικό. Οι διαδικασίες που υπάρχουν είναι τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο. Διαδικασία δηλαδή από τη στιγμή που θα πάρεις την απόφαση μέχρι να αρχίσει το έργο. Άρα μιλάμε, έχουμε λοιπόν... Πρώτο ζήτημα είναι ολοκλήρωση αυτών των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεύτερο, έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα όπως είναι το κυκλοφοριακό της πόλης, γιατί η απόλυξη της Αττική Οδού είναι μέσα στην, περνάει μέσα από την πόλη και χρειάζεται παρέμβαση για να φτιαχτεί δρόμος παράκαμψης της πόλης, γιατί δεν μπορεί όλη η Αττική Οδού να περνάει μέσα από την Κεσαριανή. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προβολημένες και τις εργατικές κατοικίες που θέλουν στήριξη.
Υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα λειτουργικότητας της πόλης από την ανακύκλωση που ήδη έχουμε καταθέσει σχέδιο, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ασφαλτοστρώσεις, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την, την περιποίηση του πρασίνου, γιατί έχουμε αρκετό πράσινο στην πόλη μας, την ανάδειξή του και φυσικά τα ζητήματα που έχουν με την κοινωνική πολιτική που είναι προτεραιότητα για αυτή την εποχή και θα συνεχίσουν δυστυχώς να είναι λόγω της κατάστασης και της κρίσης που υπάρχει. Κοιτάξτε κύριε Δήμαρχε, εγώ δεν ξέρω τα οικονομικά του Δήμου, θα μας πείτε αν είναι καλά ή όχι. Φαντάζομαι καλά θα είναι, γιατί βλέπω, διαβάζω τουλάχιστον, ότι έχετε εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της πόλης σας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το κρατάω αυτό. Όταν, αλήθεια λέτε, στους γειτονικούς Δήμους. Οι οποίοι διοικούνται από ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, ή κάτι τέτοιο, εκατοντάδες παιδιά μένουν κάθε χρόνο εκτός. Είναι μια αντίφαση αυτή. Δηλαδή, το κουκούι που είναι εκτός εξουσίας να είναι όλοι δωρεάν, ενώ οι άλλοι που είναι κυβερνητικοί και θα μπορούσαν να πάρουν και ένα σωρό κονδύλια για να τα αξιοποιήσουν, αφήνουν για απ' έξω κόσμο. Πώς το πετύχατε αυτό? Κύριε Φαγίδη, είναι ζήτημα επιλογής. Εμείς, μετά τον αγώνα που κάναμε για να φτιαχτεί ο βιοκλιματικός παιδικός σταθμός, είχαμε τη δυνατότητα στις δομές που έχουμε να φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά της πόλης. Εμείς λοιπόν κάναμε επιλογή από την πρώτη χρονιά, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, και θα επανέλθουμε αν θέλετε για να μην ξεφύγουμε από το ερώτημα, παρά τη δύσκολη κάναμε επιλογή και λέμε ότι χρειάζονται πρώτα απ' όλα όλα τα παιδιά να πάνε στους παιδικούς σταθμούς, γιατί εκεί κοινωνικοποιούνται. Δεν είναι η παλιά εποχή που είχαν αλάνες κτλ. Ισχύει. Δεύτερον, πρέπει να βοηθήσεις τα νεαρά ζευγάρια ή τις μάνες που είναι άνεργες να προσπαθήσουν να βρουν δουλειά ή να τους στηρίξεις στη στενή οικονομική κατάσταση που υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι 25.000 οικογενειακό εισόδημα που καλύπτει πάνω από το 90% παιδιών είναι δωρεάν. Αν δηλαδή κάποιος δεν πάρει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι δωρεάν. Αυτό κοστίζει στο Δήμο. Είναι πάνω από 900.000, είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δίνονται έξτρα για την λειτουργία των παιδικών σταθμών. Γι' αυτό λέω, η οικονομική κατάσταση πώς είναι? Η οικονομική κατάσταση δεν ήταν καλή. Όταν παραλάβαμε το Δήμο, στην ουσία ο Δήμος ήταν υποπτώχευση. Δηλαδή τα έσοδα ήταν λιγότερα από τα έξοδα από μια μεριά και από την άλλη τα χρέη σε όλες τις δομές ήταν πάρα πολλά, και μάλιστα ένα δάνειο που ήταν με 7,2 σταθερό επιτόκιο, συνολικά τα χρέη ήταν πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα με μια προσπάθεια που κάναμε νοικοκυρέματος, βάλαμε σε τάξη πράγματα, σήμερα εκτός από το δάνειο το οποίο εξυπηρετείται κανονικά, όλα τα άλλα χρέη τα έχουμε αποπληρώσει είτε με δικά μας έσοδα, είτε με τα ληξιπρόθεσμα που δίνονται από λεφτά των Δήμων, τα ληξιπρόθεσμα να ξέρει. Ναι, πάλι καλά που δίνονται, γιατί ναι, θυμάστε χωρίς την ιστορία με τα ληξιπρόθεσμα. Χωρίς να δημιουργήσουμε όμως καινούρια χρέη εμείς στην διάρκεια της θητείας μας, γιατί αν πληρώνεις τα παλιά με τα ληξιπρόθεσμα και στη διάρκεια της θητείας σου δημιουργείς άλλα, είσαι πάλι στο ίδιο σημείο. Πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαστε από τους πλούσιους Δήμους. Δηλαδή, δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει παιδιά απ' έξω έχουν πολύ περισσότερα χρήματα. Εμείς έχουμε χρέη. Οι άλλοι έχουν αποθεματικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι βάλαμε σε μια τάξη. Γι' αυτό έχουν αποθεματικό, γιατί χρεώνουν και πάντα. Κάναμε επιλογές. Ακριβώς έτσι είναι. Και κάναμε επιλογές. Το αποθεματικό όμως δεν πρέπει να μένει στο ταμείο. Αυτό το λέω για να το ξέρει ο κόσμος. Το αποθεματικό είναι του κόσμου, είναι του λαού. Πρέπει να δίνεται πίσω. Χρήματα δικά του. Είτε με έργο πρέπει να δίνεται πίσω, είτε με παροχές. Επίσης, είδα σε μια ομιλία σας ότι ουσιαστικά έχετε ανοίξει ένα πόλεμο με τα ναρκωτικά και την ναρκοκουλτούρα, έτσι το είπατε, που προωθεί η κυβέρνηση, λέτε, με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ. Γιατί μπλέξατε την κυβέρνηση? Έτσι ακριβώς το βρήκα στην ομιλία σας. Δεν ξέρω αν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το πρόγραμμα αυτό καταρχήν το αρχίσαμε πριν ένα χρόνο. Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην πόλη μας υπάρχει όπως υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Πολύ δάσο η Κεσαριανή, γι' αυτό. Όχι γι' αυτό. Τα στοιχεία δεν λένε κάτι μεγάλο. Υπάρχουν πάρκα, πράσινο και δάσο εκεί πέρα. Υπάρχουν. Όμως εμείς έχουμε μια ευαισθητοποίηση απέναντι στην νεολαία. Δηλαδή τι, ότι θεωρούμε ότι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η εξάρτηση από άλλες είδους ουσίες κτλ. Είναι καταστροφή για την νεολαία. Και κάναμε ένα πρωτότυπο. Μια πρωτότυπη συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αντιστάσεις απέναντι σε αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω ότι απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, γιατί και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα πλην ΚΚΕ ψηφίσανε πριν λίγες μέρες στην Βουλή, πρώτον να νομιμοποιηθεί
να νομοποιηθούν τα ναρκωτικά και δεύτερον να ανοίξουν σημεία χρήσης σε κάθε πόλη. Δηλαδή να γίνεται χρήση ναρκωτικών, στέκια που θα γίνεται η χρήση των ναρκωτικών και καταλαβαίνετε εκεί οι έμποροι θα κάνουν πάρτι. Αυτό λέτε. Αυτό και με την κόντρα σε αυτή, αυτή τη λογική. Μάλιστα, κόντρα σε αυτή τη λογική. Αυτή είναι η προώθηση λοιπόν. Κόντρα σε αυτή τη λογική λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Δημιουργούμε αντισώματα απέναντι σε αυτή την κατάσταση των ναρκωτικών. Αντισώματα. Με τους καθηγητές συνεργαζόμαστε, με τους προπονητές των αθλητικών σωματείων, με τους δασκάλους, τους παιδικούς σταθμούς, με όλους δηλαδή τους γονείς και όλα αυτά τους ενεργούς ανθρώπους στην κοινωνία. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση το πάρκο των σκύλων στο σκοπευτήριο. Επειδή ο φίλος μου Ανδρέας Καψαμπέλης είναι διευθυντής στην εφημερία των σκύλων, τώρα θα χαίρεται που τα ακούει. Για πέστε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Εντάξει, αυτό είστε φιλόσοφος, δεν το συζητάμε, αλλά όχι, να μας πείτε πώς δεν το συζητάμε αυτή την ιδέα και πώς την υλοποιείτε έτσι. Κοιτάξτε, ενώ έχουμε ένα θαυμάσιο πάρκο στην πόλη μας και το συντηρούμε με αίμα, το λέω με αίμα γιατί έχουμε πολύ λίγο προσωπικό και υπερβάλλουν οι εργαζόμενοι μας, εν τούτης, όχι μόνο από την Κεσαριανή και από τις διπλανές πόλεις, έρχονται άνθρωποι με τα σκυλιά τα οποία είτε τα αφήνουν ελεύθερα πάνω στον καζόν που πρέπει να παίζουν τα παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λοιπόν για να βοηθήσουμε σε μια κατεύθυνση σωστής διάταξης αν θέλετε στο χώρο, φτιάξαμε ένα σύγχρονο πάρκο. Υπήρχε και ένα παλιό τοπίο, στο χώρο αυτό υπήρχε παλιό τοπίο, ήταν όμως κατεστραμμένο, είχε φθορές, δεν ανταποκρινόταν στις συνθήκες. Στο ίδιο πάνω κάναμε παρεμβάσεις και το φτιάξαμε σύγχρονο, έτσι ώστε να μπορούν τα σκυλιά να είναι ελεύθερα, με φωτισμό, με νερό, με παιχνίδι για τα σκυλιά, χωρισμό μεγάλα μικρά κτλ. Και ελεύθερο. Γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι και αλλού υπάρχουν πάρκα, αλλά υπάρχει και τιμή για να μπεις μέσα. Έτσι το λέω. Υπάρχει τίμημα. Σε εμάς προσπαθούμε να μην γινόμαστε κι εμείς ο δεύτερος φορείς πράκτορας του λαού. Αυτό που είπαμε στην αρχή δηλαδή. Αυτό το κάνουμε σε κάθε μας κίνηση όσο μπορούμε, όσο μας το επιτρέπουν οι δυνατότητες μας, γιατί δεν αφαιρούμαστε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα σε μια όταν το περιβάλλον είναι σκληρό και αντιλαϊκό. Κοιτάξτε, αν υπήρχε μια άλλη λογική στη διοίκηση του Δήμου και όχι αυτή η δική σας που είναι καθαρά φιλολαϊκή, θα μπορούσε ο Δήμος Κεσαριανής να ήταν πολύ πλουσίος, χωρίς βέβαια ιδιαίτερες ανταποδοτικές δυνατότητες για τον κόσμο. Το λέω σε ποια λογική. Έχετε την Καλοπούλα πάνω. Θα μπορούσατε εκεί πέρα να εισπράτε ένα σωρό χρήματα από τον κόσμο. Έχετε τα μοναστήρια. Τώρα διαβάζω ότι θα κοιτάτε να πάρετε και το Χάραμα, το ιστορικό Χάραμα. Το έχουμε πάρει αυτό. Το έχετε πάρει. Και θα το κάνουμε πολιτικό κέντρο. Ναι, ναι. Πολιτικό κέντρο ήταν με την Μπέλο και τον Τζιτζάνι. Τώρα θα το κάνουμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε τέτοιο. Όχι, το λέω, είναι μέσα στα σχέδια για αναμόρφωση του συνολικού χώρου του σκοπευτηρίου, το οποίο ήδη προχωράνε οι μελέτες. Θα αξιοποιήσουμε τα 650 τετραγωνικά που ήταν τα γραφεία της σκοπευτικής. Θα φτιάξουμε θεατράκι, βιβλιοθήκες κτλ. Το Χάραμα σε πολιτιστικό κέντρο θα μείνει ο ιστορικός του χαρακτήρας. Δηλαδή εκεί όταν θα μπει κανείς θα του έρχεται στο νου. Όλοι που περάσανε από εκεί και ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί για την νεολαία να μαθαίνει και εκδηλώσεις. Θα γίνονται αφιερώματα κτλ. Όπως το λένε, το παλεύουμε να το φτιάξουμε ακριβώς για να το χαίρεται. Το ιστορικό χάραμα. Έτσι. Το ιστορικό, ποιος δηλαδή δεν γνωρίζει, ειδικά από τους παλιούς. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Έχουμε έτσι. Δεν υπάρχει. Πραγματικά μια πόλη, μια ιστορία κύριε Δήμαρχε, ξέρετε επειδή. Ο χρόνος πέρασε. Έχουν μείνει κανένα δύο λεπτά στη διάθεσή μας από τη μολύνση του σκηνοθέτης. Ήθελα αυτά τα δύο λεπτά να δικά σας. Δηλαδή, να πείτε στον κόσμο που μας βλέπει ότι εσείς νομίζετε πως πρέπει να ακούσει. Καλά, και για τον Δήμαρχο βέβαια της πόλης, για το Σαμέλο, αλλά και για τις επόμενες εκλογές που έρχονται. Κυρίως ο κόσμος, εμείς τον καλούμε να στηρίξει την υποψηφιότητά μας στη λαϊκή συσπήρωση παντού, λέμε και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Και τον καλούμε να μας στηρίξει στο Δήμο ειδικότερα. Γιατί όλο αυτό το διάστημα παλέψαμε με βάση τα συμφέροντά του, μαζί αγωνιστήκαμε, η στάση μας ήταν με τον πλευρό τους. Έχουμε μια ιστορία σαν Δημοτικές Αρχές Κεσαριανοί, από τον Μανολίδη, τον Μακρύ, τον Κατημερτζή και εμάς, οι οποίοι παλεύουμε για τα συμφέροντα του Δήμου. Αυτό λοιπόν το έργο το οποίο μαζί παλέψαμε, αυτό το οποίο το έργο το οποίο κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, θα πρέπει με την ψήφο τους, με την ψήφο των Κεσαριανών του λαού να το στηρίξει, ανεξάρτητα αν συμφωνήσει όλα μαζί μας. Έτσι, αν έχει όλες τις ίδιες απόψεις, αν έχει επιμέρους απόψεις. Αλλά αν κρίνει ότι εμείς παλέψαμε για τα συμφέροντα, διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα και τη δημόσια περιουσία με εντυμότητα και ειλικρίνεια. Ήμασταν κοντά κάθε μέρα
στα προβλήματά του. Τον καλούμε να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να συνεχίσει αυτό το έργο και πιστεύουμε ότι η Κεσαριανή θα κάνει ακόμα μεγαλύτερα βήματα το επόμενο διάστημα με διοίκηση λαϊκή συσπήρωση, με τη διοίκηση του Δήμου στη λαϊκή συσπήρωση. Δήμαρχε, εγώ επειδή γυρνάω στα μέρη, είναι τα μέρη μας άλλωστε. Δεν ξέρω πόσο καλός δήμαρχος είσαι ή όχι. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και στις 26 Μαΐου ή θα σε επιβραβεύσει έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε επιβραβεύσει. Αυτό που ακούω όμως είναι το εξής. Ότι είσαι πολύ έτοιμος και πολύ περήφανος. Περνάει, μου λένε, από τις ταβέρνες, δεν δέχεται να το κεράσουμε ένα ποτήρι κρασί. Στο λέω γιατί έχω πάρα πολλούς γνωστούς και αυτά μου λέγανε το τελευταίο καιρό που τους είπα ότι θα έχω τον Ηλία το σταμέλο. Και μάλιστα τους έκανε και εντύπωση ότι ένας αριστερός δήμαρχος θα βγει έτσι και στην τηλεόραση εύκολα. Είστε δύσκολοι, λέει, εσείς αριστεροί. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοια. Όχι, καθόλου δύσκολοι. Κάτι τέτοια. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι όπως όλοι. Παλεύουμε και πονάμε όπως όλοι. Γελάμε όπως όλοι. Στεναχωριόμαστε όλος ο κόσμος. Και μάλιστα στεναχωριόμαστε με τις λύπες του κόσμου και γελάμε με τις χαρές. Χαιρόμαστε με τις χαρές τους. Αυτοί είμαστε. Είμαστε ένα με το λαό. Και, γιατί είμαστε από το λαό, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Εξάλλου. Δεν ξεχνάμε τι είμαστε επειδή γίναμε δήμαρχοι, ότι δουλεύουμε από τα 15 μας χρόνια, έχουμε ένσημα. Βασικό αυτό. Παλέψαμε. Παλέψαμε και το βασικό είναι, όπως έλεγε και ένας, ο Ατραΐδης, ήταν και Σαριανιώτης, ο μεγάλος στιχουργός, ποτέ να μην ξεχνάς από πού είσαι, από πού κατάγεις, τις ρίζες σου. Κάπως έτσι... Κύριε Ηλία Σταμέλο, κύριε Δήμαρχε Κεσαριανής, θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Έχουμε ακόμα καιρό, μέχρι το Μάιο, τέλος Μαΐου άλλωστε είναι. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές που μας παρακολούθησαν.